Εσείς πώς αντιμετωπίζετε τις κρίσεις? Με πανικό. Όχι, προσπαθώ να ενώσω την ψυχή με το μυαλό. Γιατί κανένα από τα δύο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Ο σωστός συνδυασμός είναι αυτός που παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα. Πάθαινα κρίση πανικού, έκαναν και αυτές τον κύκλο του. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει εσείς? Κοιτάξτε τώρα, μεγαλύτερες. Δεν έχω βρεθεί σε κάποιο ναυάγιο ώστε να κινδυνεύει η ζωή μου. Δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, δόξα τω Θεώ. Άρα οι δικές μου μεγάλες προκλήσεις είναι οι συνηθισμένες, αυτές που έχουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Απογοητεύσεις πιθανότατα στη δουλειά μου να εναλλάσσονται με επιτυχίες. Στο οικογενειακό περιβάλλον να περνάω κρίση, με φίλους να μαλώσω. Δηλαδή δεν έχω να θυμηθώ κάτι σοβαρότερο από αυτό και γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο. Πώς σας φαίνεται το τραγούδι «Το Ζάρι»? Α, καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Σας αρέσει? Πάρα πολύ. Έχετε καταλάβει τι λέει? Ναι, εντάξει, ποίηση κάνουμε, έτσι. Στον καθένα πρέπει να λέει αυτό που καταλαβαίνει. Αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας, αυτό του λέει. Πολύ σχολιάστηκε και το βίντεο κλιπ. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ καλό σκηνοθετημένο. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είπανε πολύ ότι η Ελλάδα μας δεν είναι αυτό το πράγμα. Όλα είναι η Ελλάδα μας. Και αυτά και τα άλλα. Έλεγε ο Ιωάννης Πολέμης, έτσι. Τι είναι η πατρίδα μας. Οπότε, ό,τι περικλεί αυτό το σύνολο είναι Ελλάδα. Πιστεύετε θα φτάσει ψηλά? Πάρα πολύ. Πιστεύω στις 3 πρώτες θέσεις σίγουρα.